Γεια σας κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε ανοίξει σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και κυρίως των βάσεων δεδομένων, δίνοντας κάποια περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση και ανέρεση δικαιωμάτων, καθώς επίσης και για την κληρονομικότητα αυτών των δικαιωμάτων, για το πώς δηλαδή επιλεγμένοι χρήστες που έχουν κάποια δικαιώματα χρήσης πάνω σε μια βάση δεδομένων ή σε κάποια αντικείμενα μιας βάσης δεδομένων, μπορούν να κληρονομήσουν αυτά τα δικαιώματά τους σε άλλους χρήστες, χωρίς να είναι οι ίδιοι υπερχρήστες. Λοιπόν, ας υποθέσουμε κυρίες και κύριοι ότι ο διαχειριστής του συστήματος δημιουργεί με την εντολή Create User, όπως τη βλέπουμε εδώ, δύο νέους χρήστες. Ο πρώτος έχει το username Nikos P, όπως το έχουμε δει, ο δεύτερος έχει το αρετή V, όπως είναι το καινούριο στοιχείο σε αυτό το κομμάτι του μαθήματος. Και οι δύο βέβαια έχουν εφοδιαστεί με ένα συνθηματικό, ένα password, που για λόγους απλότητας και για τις ανάγκες αυτής της διάλεξης, αυτού του κομματιού της διάλεξης, θα θεωρήσουμε ότι το password, το συνθηματικό τους είναι η λέξη secret pass για τον Nikos P και το other pass για την RTV. Στον πραγματικό κόσμο βέβαια τα συνθηματικά είναι αρκετά πιο πολύπλοκα και σύνθετα, σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε απλώς τη φράση other pass για συνθηματικό. Προσέξτε τώρα λίγο τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Καταρχήν να υποθυμίσουμε, πριν πάμε στη συνέχεια, ότι εάν είμαστε σε αυτό το σημείο, τότε κυρίες και κύριοι, οι χρήστες Nikos P και Arete V έχουν μεν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων, δίνοντας το συνθηματικό που έχουμε πει, αλλά δεν έχουν αυτή τη στιγμή κανένα απολύτως δικαίωμα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή κάποιο πίνακα ή άλλο αντικείμενο της βάσης δεδομένων. Συγγνώμη. Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία χρήσης, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένα κάποια δικαιώματα. Έχουμε πει στο προηγούμενο κομμάτι του μαθήματος κάποιες τέτοιες πληροφορίες, έχουμε δώσει κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Το συγκεκριμένο παράδειγμα που βλέπουμε εδώ δίνει όλα τα δικαιώματα σχετικά με το insert, το delete, το update κτλ. Όλα τα δικαιώματα χρήσης δηλαδή στον χρήστη Nikos P, όπως τον έχουμε ορίσει εδώ, πάνω στον πίνακα Workson της βάσης δεδομένων Company. Προσέξτε μονάχα την γραμμή νούμερο 4 αυτής της εντολής SQL, η οποία δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια να τοποθετηθεί, δεν είναι, πώς το λένε, υποχρεωτικό να τη βάζουμε πάντοτε. Αν όμως μπει, σημαίνει ότι αυτός ο χρήστης, ο Nikos P, έχει τη δυνατότητα να κληρονομήσει τα δικαιώματα που έχει σε άλλους χρήστες. Με λίγα λόγια, μπορεί ο ίδιος να εκχωρήσει αυτά τα δικαιώματα που έχει σε άλλον χρήστη, σε κάποιους άλλους χρήστες. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας υπενθυμίσω λίγο μια ιδιαιτερότητα που μπορούμε να έχουμε από σύστημα σε σύστημα και κυρίως με τον διακομιστή MySQL που θα χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα σε αυτό το μάθημα. Είναι πιθανό για να λειτουργήσει και για να έχει ισχύ αυτή εδώ η εντολή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης, να χρειάζονται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις, όπως αυτές που σας γράφω εδώ. Δηλαδή θα πρέπει με λίγα λόγια στο συγκεκριμένο, το ξανατονίζω, σύστημα, να δώσουμε και το δικαίωμα insert στον πίνακα user της MySQL, στον Nikos P, καθώς επίσης και το δικαίωμα reload, έτσι ώστε να μπορεί να επανακινεί τα δικαιώματα χρήσης της βάσης δεδομένων με την εντολή flush. Για σας που βλέπετε αυτό το βίντεο και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις του μαθήματος που κάνουμε στο Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών, αυτές εδώ οι ρυθμίσεις που σας δίνω είναι παντελώς αχρίαστες, δεν πάμε τόσο βαθιά. Έτσι και αλλιώς σας το ξαναλέω ότι εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις της εγκατάστασης του συστήματος. Εδώ απλώς το υπενθυμίζω ότι αυτό έχει συμβεί, γιατί θα το δούμε σε λίγο στην πράξη πώς δουλεύει αυτό εδώ με πάνω σε ένα σύστημα το οποίο το χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο των υπολογιστών στο Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών. Από εκεί και μετά, αυτά εδώ μπορούν από σύστημα σε σύστημα να είναι αρκετά διαφορετικά. Θα πρέπει κανείς να ασχοληθεί λίγο με το manual του συστήματος και το εγχειρίδιο χρήσης για να δει λίγο από περίπτωση σε περίπτωση τι χρειάζεται να κάνει. Προς το παρόν, εσείς κρατήστε λίγο αυτήν εδώ τη μονάχα την εντολή στο πράσινο πλαίσιο, το οποίο σημαίνει παράδειγμα, χωρίς να πάρετε υπόψη στο από κάτω κόκκινο που είναι η προειδοποίηση του σύστημα και εξαρτάται από το σύστημα, που σημαίνει ότι ο χρήστης Nikos P έχει δημιουργηθεί εδώ με την εντολή Create User
του έχουν εκχωρηθεί όλα τα δικαιώματα χρήσης πάνω στον πίνακα Works on της βάσης Company και επίσης έχει τη δυνατότητα να κληρονομήσει αυτά τα δικαιώματα σε άλλους χρήστες της επιλογής του. Λοιπόν, για παράδειγμα κυρίες και κύριοι, τώρα πια ο χρήστης αυτός, ο χρήστης Νίκος P, μπορεί να εκτελέσει την εντολή, για παράδειγμα Grand Select on Company.WorksOn του αρετή V Localhost. Προσέξτε λίγο, η αρετή V έχει ήδη δημιουργηθεί, υπάρχει πάνω σε αυτό το σύστημα. Απλά ο χρήστης Νίκος P τώρα μπορεί να της δώσει δικαιώματα. Τα δικαιώματα που κανείς, κυρίες και κύριοι, εκχωρεί σε άλλους χρήστες είναι αυτά που ο ίδιος κατέχει. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να εκχωρήσει δικαιώματα τα οποία δεν έχει. Και επίσης από τα δικαιώματα που έχει μπορεί να εκχωρήσει κάποια από αυτά ή όλα. Θυμάστε ότι για παράδειγμα ο χρήστης αυτός είχε όλα τα δικαιώματα, έχει και το insert και το delete και το update κτλ. Ωστόσο εκχωρεί ένα από αυτά. Με λίγα λόγια, κάθε χρήστης που έχει δημιουργηθεί με την επιλογή Grant Option, δηλαδή του έχει δοθεί το δικαίωμα να εκχωρεί δικαιώματα, μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του είτε όλα είτε ένα μέρος από αυτά. Θα διακόψουμε λίγο εδώ κυρίες και κύριοι την ροή της παρουσίασης για να δούμε ζωντανά πια πάνω στον διακομιστή που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο πώς μπορούν να έχουν ισχύ αυτά που έχουμε πει. Για προσέξτε λίγο κυρίες και κύριοι τι μπορεί να γίνει. Εδώ σε αυτό το αρχείο έχω γράψει λίγο τις εντολές όπως τις έχουμε δείξει με τη σειρά. Συγγνώμη. Το αρχείο αυτό δεν είναι τίποτα, μπορείτε να το προμηθευτείτε επίσης από την ιστοσελίδα του μαθήματος, αλλά κατ' ουσίαν πρόκειται να μας διευκολύνει στην σειρά εκτέλεση των πράξεων. Και στο κομμάτι αυτό εδώ έχουμε συνδεθεί μέσω της κονσόλας σαν διαχειριστές του συστήματος πάνω στον υπολογιστή ο οποίος σας δίνει την βάση Company στο εργαστήριο ή από οπουδήποτε αλλού την χρησιμοποιείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό εδώ το πλαίσιο, αυτήν εδώ την κονσόλα για να υπενθυμίσουμε ότι οι εντολές που εκτελούνται σε αυτό εδώ το κομμάτι, σε αυτήν εδώ την κονσόλα, είναι εντολές του διαχειριστή του συστήματος. Αντίθετα, οι χρήστες θα δούμε ότι να έχουν πρόσβαση μέσα από μια διαδικτυακή εφαρμογή, όπως την έχετε δει όλοι σας τα παραδείγματα που κάνουμε στο μάθημα μέσω του εργαλείου PHP MyAdmin, και από εδώ οι χρήστες Nikos P ή αρετή V θα προσπαθήσουν να συνδεθούν. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο χρήστης Νίκος P προσπαθεί να συνδεθεί και βέβαια αυτό που θα πάρει εδώ είναι ένα μήνυμα σφάλματος, διότι προς το παρόν δεν τον έχουμε δημιουργήσει, δεν μπορεί να μπει στο σύστημα. Θα καταφέρει να μπει, κυρίες και κύριοι, στο σύστημα να εκτελέσουμε αυτές τις εντολές, είτε μία-μία είτε και τις δύο μαζί όπως έχω κάνει εγώ εδώ. Για λόγους συντομίας αυτού του βίντεο και λόγω έλλειψης χρόνου στο μάθημα, απλά θα αντιγράψω και θα επικολλήσω τώρα τις εντολές εδώ, αντί να χάσουμε χρόνο με την πληκτρολόγηση. Και προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Έχουμε εκτελέσει τη μία εντολή, έχουμε εκτελέσει και τη δεύτερη και έχουμε ανανεώσει τα δικαιώματα του συστήματος. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ο χρήστης Νίκος P θα συνδεθεί με το σύστημα, επιτυχώς όπως βλέπετε. Θα δούμε τώρα πια ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάποιο στοιχείο της βάσης δεδομένων. Ενώ δηλαδή είναι σε ισχύ το username και το password που έχει, το όνομα χρήστη και το συνθηματικό πρόσβασης, αυτή τη στιγμή δεν του έχει εκχωρηθεί κανένα απολύτως δικαίωμα για να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα στοιχεία, κάποιο από τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων κτλ. Έξοδος λοιπόν προς το παρόν, γυρίζουμε εδώ και εκτελούμε αυτό το κομμάτι των εντολών, δηλαδή του εκχωρούμε τα δικαιώματα χρήσης πάνω στον πίνακα Works On της βάσης Company με την επιλογή Grant Option, έτσι ώστε να μπορεί να εκχωρεί σε άλλους, να κληρονομεί σε άλλους τα δικαιώματά του. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, αν γυρίσουμε εδώ και ο χρήστης Νίκος P προσπαθήσει πάλι να συνδεθεί με το σύστημα, θα δείτε τώρα πια, προσέξτε λίγο, εδώ, κοιτάξτε, έχει ήδη συνδεθεί στη βάση Company και στον πίνακα Workson, είναι τα μόνα στοιχεία, τα μόνα αντικείμενα της βάσης τα οποία ο χρήστης αυτή τη στιγμή έχει πρόσβαση, και μπορεί επίσης από εδώ να δούμε ότι είναι
υπάρχει, μπορεί να μπει στη βάση company, μπορεί να ανοίξει τα περιεχόμενα του πίνακα works on, όπως τα έχουμε δει δεκάδες άλλες φορές, μπορεί να περιηγηθεί σε αυτά, με λίγα λόγια μπορεί να εκτελέσει την εντολή select αστεράκι from works on, είτε από το κουμπί της περιήγησης, είτε απευθείας από τον κώδικα της SQL. Δεν έχει σημασία πρακτικά από πού θα το κάνετε αυτό εδώ. Καθώς επίσης, κυρίες και κύριοι, και μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί να διαγράψει δεδομένα. Όπως βλέπετε, έχει διαγραφεί μία εγγραφή. Να εκτελέσει είτε μέσα από το γραφικό περιβάλλον, είτε μέσα από το πλαίσιο της SQL, οποιαδήποτε εντολή χρήσης της βάσης δεδομένων. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι αυτό που έχουμε γράψει εδώ προηγουμένως, all privileges, σημαίνει τι πράγμα, ότι μπορούμε να εκτελέσουμε και insert και delete και update και το καθεξής. Αυτά ως προς τον χρήστη, κυρίες και κύριοι, ως προς τον χρήστη Νίκος Πι. Κοιτάξτε τώρα λίγο κάτι, τι άλλο μπορεί να κάνει ο Νίκος Πι. Αφού δώσουμε επίσης αυτές τις εντολές εδώ, για να ενεργοποιήσουμε αυτό που σας έλεγα σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτού του συστήματος, αυτό το κομμάτι των εντολών σας υπενθυμίζω για τις ανάγκες του μαθήματος, είτε σε πλαίσιο παρακολούθησης είτε σε πλαίσιο εξετάσεων, είναι εκτός ύλης, δεν το συζητάμε. Απλά είναι έτσι φτιαγμένο και έτσι ρυθμισμένο το σύστημα που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο. Πάντως αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο χρήστης τώρα Νίκος Πι μπορεί να εκτελέσει αυτήν εδώ την εντολή και έτσι να δώσει κάποια δικαιώματα στον χρήστη αρετή V. Για προσέξτε λίγο, να γυρίσουμε λίγο εδώ στην βάση δεδομένων, στο phpMyAdmin. Αποχωρεί, αποσυνδέεται ο χρήστης Νίκος Πι και ας δοκιμάσουμε τώρα την τύχη της αρετής V. Η αρετή V μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα, μπορεί να δηλαδή δώσει το username, το password που έχει κτλ. Αλλά προς το παρόν δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, είτε της company είτε οποιασδήποτε άλλης βάσης δεδομένων. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να της εκχωρηθούν αυτά τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά εδώ, κυρίες και κύριοι, μπορεί να της εκχωρηθούν τόσο από τον διαχειριστή του συστήματος, όπως έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, όσο επίσης από τον χρήστη Νίκος Πι. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα γυρίσουμε εδώ, θα συνδεθεί πάλι ο Νίκος Πι με το συνθηματικό που έχει εδώ, θα μεταβεί στην SQL και θα εκτελέσει, κυρίες και κύριοι, αυτές τις δύο αυτή την εντολή, δηλαδή θα εκχωρήσει, θα προσπαθήσει να εκχωρήσει το δικαίωμα select στον πίνακα works on για την αρετή, για τον χρήστη αρετή V. Θα πάρει το μήνυμα ότι η εντολή έχει εκτελεστεί επιτυχώς και κοιτάξτε τώρα, εάν συνδεθεί η αρετή V, τι θα γίνει. Αρετή V και μετά είπαμε το συνθηματικό. Όπως βλέπετε, σε αντίθεση με πριν όπου η αρετή V δεν είχε κανένα δικαίωμα χρήστης, τώρα πια μπορεί να συνδεθεί, μπορεί να βρει τη βάση company, μπορεί στη συνέχεια να βρει τον πίνακα works on και μπορεί να περιηγηθεί σε αυτόν, δηλαδή μπορεί να εκτελέσει ένα ερώτημα τύπου select. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει βέβαια η αρετή είναι να εκτελέσει άλλες εντολές, για παράδειγμα δεν μπορεί να διαγράψει. Όπως βλέπετε, θα πάρουμε ένα μήνυμα σφάλματος με την προειδοποίηση ότι η εκτελή delete δεν μπορεί να εκτελεστεί από τον χρήστη αρετή V, διότι ο χρήστης αρετή V δεν έχει βέβαια ένα τέτοιο δικαίωμα να το κάνει. Λοιπόν, συμπερασματικά, κυρίες και κύριοι, να πούμε λίγο το εξής, να γυρίσουμε λίγο εδώ στην παρουσίασή μας και να πούμε λίγο το εξής. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα χρήσης αντικειμένων της βάσης δεδομένων σε άλλους χρήστες και μπορεί να τους εκχωρήσει επίσης το δικαίωμα να εκχωρούν τα δικαιώματά τους. Με λίγα λόγια, να τους εκχωρήσει το κληρονομικό δικαίωμα. Από εκεί και μετά αναπτύσσεται ένα δέντρο εκχώρησης δικαιωμάτων, το οποίο καλό είναι βέβαια να έχουμε υπόψη μας όταν χρησιμοποιούμε τη βάση δεδομένων. Με λίγα λόγια, να μην χάσουμε τη σειρά και την
και χάσουμε βέβαια και την αντίληψη για το ποιος χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων, με ποια δικαιώματα και το καθεξής, κυρίες και κύριοι. Ας αναφερθούμε λίγο αυτή τη στιγμή λέγοντας κάποια πράγματα για τον υπερχρήστη ή τον root ή τον administrator αυτών των συστημάτων βάσεων δεδομένων, κυρίες και κύριοι, καθαρά επιγραμματικά. Σας τονίζω ότι αυτός ο χρήστης δημιουργείται κατά την εγκατάσταση του συστήματος, όταν δηλαδή το λογισμικό του συστήματος διαχείρισης εγκαθίσταται σαν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο διαχειριστής ή υπερχρήστης έχει όλα τα δικαιώματα, μπορεί να βγει και να μπει στο σύστημα, μπορεί να δει τα περιεχόμενα όλων των βάσεων δεδομένων κτλ. Έχει την δύναμη και τη δυνατότητα να εκτελεί τις εντολές Create Database, δηλαδή να δημιουργεί καινούργιες βάσεις δεδομένων. Μπορεί επίσης να δημιουργεί καινούριους χρήστες, όπως έχουμε δει με την εντολή Create User. Μπορεί να εκχωρεί κατ' επιλογή του δικαιώματα χρήσης σε ορισμένους χρήστες, είτε αυτά είναι δικαιώματα απλής χρήσης, είτε είναι πιο σύνθετα δικαιώματα και πιο πολύπλοκα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους πίνακες ανεξαίρετα όλων των βάσεων δεδομένων. Τέλος, κυρίες και κύριοι, όπως θα δούμε και παρακάτω, μπορεί όχι μόνο να δίνει δικαιώματα, αλλά μπορεί και να τα παίρνει πίσω, δηλαδή να προκαλεί αναστολή ή ανέρεση αυτών των δικαιωμάτων. Αυτά που έχει δώσει, με λίγα λόγια, ο υπερχρήστης μπορεί και να τα πάρει πίσω. Εύκολα, γρήγορα και απλά, όπως λέμε πολλές φορές. Άλλο σημείο, κυρίες και κύριοι, σχετικά με την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων, που πέρα από το συνθηματικό και τα ονόματα χρηστών που έχουμε εξετάσει, είναι ο έλεγχος πρόσβασης μέσω τοποθεσιών, διευθύνσεων του διαδικτύου, με λίγα λόγια μέσω του ελέγχου από το σημείο στο οποίο έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα και στη βάση δεδομένων. Μερικά απλά παραδείγματα, γιατί δεν θα επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Όσοι από εσάς ασχολείστε λίγο έτσι με την τεχνολογία διαδικτύου, θα βρείτε πολύ πιο πλούσιο περιεχόμενο σε αντίστοιχα μαθήματα. Εμείς θα πούμε εδώ μόνο τα πολύ 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 απλά. Σε αυτό το παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, δηλώνοντας εδώ μετά το όνομα χρήστη, παπάκι και το όνομα του ενός υπολογιστή, δηλώνουμε ότι αυτός ο χρήστης θα έχει πρόσβαση μόνο από τον τοπικό υπολογιστή. Το local host σημαίνει τοπικός υπολογιστής, άρα είτε ο ίδιος πρέπει να πάει εκεί να χρησιμοποιήσει τη βάση, είτε η εφαρμογή η οποία, μέσω της οποίας έχει πρόσβαση κανείς σε αυτή τη βάση δεδομένων, θα πρέπει να τρέχει στον τοπικό υπολογιστή, στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Αυτό σημαίνει το local host. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε σύνθετες μεγάλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα αυτές που έχουν οι τράπεζες ή άλλοι οργανισμοί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες διευθύνσεις του πρωτοκόλου IP, κυρίως μέσα από το τοπικό δίκτυο. Για παράδειγμα, διευθύνσεις που έχουν την ονοματολογία 10.10.κάτι.κάτι κτλ. Είναι προσβάσιμες όχι γενικά από το ίντερνετ, γενικά από το διαδίκτυο, αλλά μόνο μέσα από συγκεκριμένο υποδίκτυο, βασικά αυτό που ονομάζουμε τοπικό δίκτυο. Δεν βγαίνουν παρά έξω, για παράδειγμα, κτλ. Πολλές από τις ρυθμίσεις, σας λέω, που χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, το φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή οι τράπεζες κτλ. Έχουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούν δηλαδή ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές οι οποίες συνδέονται με το διαδίκτυο, αλλά μόνο με ένα μικρό υποκομμάτι, με ένα μικρό υποσύνολό, το αυτό που ονομάζουμε τοπικό δίκτυο. Δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω η πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Άλλες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το τρίτο παράδειγμα που βλέπουμε εδώ, που εμπιστευόμαστε γενικότερα μεγαλύτερα κομμάτια του δικτύου, αλλά πάλι σαν υποσύνολό του, όχι, δεν δίνουμε δηλαδή καθολική πρόσβαση. Σε αυτήν εδώ τη ρύθμιση με το asteraki.uoi.gr εννοούμε ότι δίνουμε πρόσβαση στον πίνακα WorkZon, της βάσης Company, αλλά από όλους τους υπολογιστές, από όλες τις τοποθεσίες δικτύου, οι οποίες όμως βρίσκονται μέσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μέσα δηλαδή στο υποσύνολο του διαδικτύου, στο domain όπως λέμε, που βρίσκεται στο UOI.gr. Πράγμα που σημαίνει ότι από έναν οποιοδήποτε υπολογιστή, είτε εδώ στο Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών, είτε στο Τμήμα Μηχανικών Υλικών, είτε στο Τμήμα Ιστορίας, ή οπουδήποτε αλλού, από τη βιβλιοθήκη ή από οπουδήποτε αλλού, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση
αλλά όχι έξω από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Όχι για παράδειγμα από το σπίτι του, που έχει πρόσβαση μέσω από κάποιον άλλον πάροχο ή μέσα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ή από οπουδήποτε αλλού. Ανάλογα λοιπόν με το επίπεδο ασφαλείας που θέλουμε να έχουμε, πολλές φορές εφαρμόζουμε αυτούς τους περιορισμούς. Δεν σας κρύβω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζουμε μόνο το 3, μόνο το, αυτό, στο πρώτο παράδειγμα της γραμμής 3 εδώ, αυτό που ονομάζουμε λέει, τοπικό υπολογιστή, και στη συνέχεια μέσα από ειδικές εφαρμογές δίνουμε άλλες επιπλέον πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα απλό παράδειγμα που μπορούμε να εκχωρήσουμε περισσότερα και καθολικότερα δικαιώματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας εδώ την εντολή Grant all privileges on company *, πάλι στον 20P του local host, στον τοπικό υπολογιστή, υπονοούμε κυρίες και κύριοι ότι θα δώσουμε δικαιώματα χρήσης τώρα πια σε όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων company, σε όλους τους πίνακες με λίγα λόγια και πιθανά και σε άλλα αντικείμενα όπως είναι οι όψεις κτλ. Στον χρήστη 20P. Δεν είναι κατά ανάγκη δηλαδή να δηλώσουμε ένα μόνο πίνακα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους ειδικούς συμβολισμούς για να περάσουμε αυτά τα δικαιώματα, να χωρίσουμε αυτά τα δικαιώματα σε όλα τα αντικείμενα της βάσης. Επίσης, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτόν τον συμβολισμό, ο οποίος μας λέει ότι δίνουμε δικαιώματα χρήσης στον 20P, στον χρήστη 20P, αλλά τώρα πια σε όλες τις βάσεις δεδομένων και σε όλα τα αντικείμενα των βάσεων δεδομένων, σε όλους τους πίνακες όλων των βάσεων δεδομένων. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων δεν σημαίνει ότι λειτουργεί με μία βάση δεδομένων, ότι εξυπηρετεί μόνο μία βάση δεδομένων, μπορεί να εξυπηρετεί και δεύτερη και τρίτη και εκατοντάδες πιθανά βάσεις δεδομένων και το καθεξής. Επίσης, κυρίες και κύριοι, είναι ώρα να αποκαλύψουμε και ένα απλό μυστικό. Δεν νομίζω ότι δεν το έχετε καταλάβει με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ απλό να το γνωρίζουμε και να το ξέρουμε. Ένας απλός τρόπος, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, για να μην τα αποκαλύψουμε όλα τα μυστικά, ένας απλός τρόπος για να έχουμε πιστοποιημένη χρήση του και μόνο για την εντολή select πάνω στα αντικείμενα της βάσης company, έτσι όπως την έχετε πρόσβαση από εδώ και τα εκτελείτε στο εργαστήριο ή πιθανά από το σπίτι σας κτλ. Και έχουμε εκτελέσει όλα αυτά τα παραδείγματα και μέσα στην τάξη, είναι αυτός εδώ. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δηλαδή τον χρήστη DB User με password με συνθηματικό το ECON98, ο οποίος έχει δικαιώματα να εκτελέσει την εντολή select και μόνο αυτή στα αντικείμενα της βάσης company με αυτόν εδώ τον τρόπο. Από εκεί και μετά, σας υπενθυμίζω ότι μετά την επιτυχή εκτέλεση, συγγνώμη, αυτής της εντολής, δεν μπορεί κανείς να εκτελέσει ερωτήματα τύπου delete, update κτλ. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που όταν συνδέεστε με αυτό το όνομα χρήστη και με αυτό το συνθηματικό, περιορίζεστε στο να εκτελέσετε ερωτήματα τύπου select. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις αν κανείς θέλει να δώσει επιπλέον δικαιώματα σε επιλεγμένους χρήστες, όπως βέβαια και κατά καιρούς κάνουμε. Αρκετά είπαμε, κυρίες και κύριοι, με τα δικαιώματα grant, με τα δικαιώματα, δηλαδή με την εκχώρηση, συγγνώμη, δικαιωμάτων. Ας πούμε τώρα δύο λόγια για την ανέρεση αυτών των δικαιωμάτων. Η ανέρεση, κυρίες και κύριοι, εκτελείται με την εντολή revoke, όπως η εντολή grant δίνει δικαιώματα, η εντολή revoke τα παίρνει πίσω, τα αναιρεί. Και με αυτή την εντολή εδώ, με το revoke delete on company.from 20p cascade, θα πούμε λίγο τι σημαίνει αυτό το cascade, παίρνουμε πίσω το δικαίωμα διαγραφής από τους πίνακες της βάσης company από τον χρήστη 20p. Προσέξτε τώρα λίγο το εξής. Ο χρήστης 20p είναι πιθανό, όπως ισχύει και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, να έχει δημιουργηθεί με το option με την επιλογή να εκχωρεί δικαιώματα. Όταν εδώ δίνουμε την επιλογή cascade, εννοούμε ότι θα πάρουμε το δικαίωμα delete όχι μόνο από τον χρήστη 20p, αλλά και από όλους τους χρήστες στους οποίους ο 20p έχει πιθανά εκχωρήσει αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια,
θα αναιρέσουμε το δικαίωμα delete διαδοχικά από όλους τους χρήστες οι οποίοι έχουν πάρει αυτό το δικαίωμα από τον Nikos P. Εναλλακτικά, κυρίες και κύριοι, μπορεί κανείς να δώσει την επιλογή restrict, συγγνώμη, όπου δεν θα εκτελεστεί αυτή η αναίρεση του delete, της επιλογής delete από τον χρήστη Nikos P πάνω στα αντικείμενα της βάσης company, αν ο Nikos P έχει χωρίσει αυτό το δικαίωμα κάπου αλλού. Με λίγα λόγια, το restrict μας λέει ότι αν θέλουμε να αναιρέσουμε την επιλογή, το δικαίωμα να διαγραφείς δεδομένων από τη βάση company, από τον χρήστη Nikos P, πρέπει πρώτα να πάρουμε πίσω αυτό το δικαίωμα, να το αναιρέσουμε από τους χρήστες στους οποίους ο χρήστης Nikos P έχει δώσει αυτό το δικαίωμα και μετά να πάρουμε το δικαίωμα αυτό από τον, να το αναιρέσουμε δηλαδή από τον Nikos P. Είτε εφαρμόζεται αυτό, κυρίες και κύριοι, είτε εφαρμόζεται αυτό, καλό είναι να ξέρουμε τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο στην κάθε περίπτωση και έτσι να δούμε ανάλογα. Μερικές φορές είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούμε το Cascade έτσι ώστε να αναιρεθεί όλο το δέντρο εκχώρησης δικαιωμάτων που ξεκίνησε από τον χρήστη Nikos P. Κάποιες άλλες φορές όμως αυτό δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε συγκεκριμένα από ποιον θέλουμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα και πιθανά να μην θέλουμε να αφαιρέσουμε τα δικαιώματα από όλο το δέντρο το οποίο έχει παραχθεί μέσω από πιθανές εντολές που έχει δώσει ο χρήστης Nikos P. Και ούτω καθεξής. Συμπερασματικά, να πούμε απλά ότι η αναίρεση δικαιωμάτων γίνεται με την εντολή revoke, η οποία ακολουθεί πάνω κάτω την ίδια διαδικασία όπως και η εντολή του grant, της εκχώρησης δικαιωμάτων. Πάμε να πούμε τώρα δύο συνοπτικά λόγια, να συνοψίσουμε κάπως αυτά που έχουμε πει για τις εντολές εκχώρησης και αναίρεσης δικαιωμάτων, κυρίες και κύριοι. Δεν θα πούμε πολλά, είναι σύντομα, αλλά ας τα συνοψίσουμε κατά κάποιο τρόπο. Υπενθυμίζουμε λοιπόν. Ο διαχειριστής του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει νέους χρήστες, καθώς επίσης μπορεί και να τους διαγράψει τελείως. Η πρόσβαση, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύστημα μπορεί να ελεγχθεί τόσο με βάση κάποιο συνθηματικό, όσο και με βάση την τοποθεσία δικτύου. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το πώς κανείς μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να εκχωρεί δικαιώματα, συγκεκριμένα δικαιώματα για κάθε ξεχωριστό αντικείμενο ή για όλα τα αντικείμενα μιας βάσης δεδομένων ή ακόμα και για όλες τις βάσεις δεδομένων του συστήματος, και αυτό μπορεί να το κάνει κατά επιλογή δική του και όχι καθολικά και το ίδιο για όλους τους χρήστες, να χρησιμοποιεί δηλαδή συγκεκριμένα κομμάτια εκχωρήσεων δικαιωμάτων για συγκεκριμένα αντικείμενα της βάσης δεδομένων. Επίσης, κυρίες και κύριοι, ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει στους χρήστες που δημιουργεί, που αυτός δημιουργεί, το δικαίωμα να εκχωρούν, να κληρονομούν τα δικαιώματά τους σε άλλους χρήστες. Και γενικά, και τέλος, κυρίες και κύριοι, γενικά θα πρέπει να προσέχουμε αυτά που κάνουμε, αν εμείς είμαστε διαχειριστές. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέχουμε πότε εκχωρούμε δικαιώματα, σε ποιον τα εκχωρούμε και σε τι, σε ποιο κομμάτι, σε ποιο αντικείμενο της βάσης δεδομένων εκχωρούμε αυτά τα δικαιώματα χρήσης, κυρίες και κύριοι. Επίσης, πριν περάσουμε στο τρίτο κομμάτι αυτής της διάλεξης σχετικά με την κρυπτογράφηση των δεδομένων και της πρόσβασης και της κρυπτογραφημένης πρόσβασης στα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, να υπενθυμίσουμε 2-3 απλούς κανόνες, αν και στην πραγματικότητα έχει 5 αυτό το slide, σχετικά με την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων. Πρώτος βασικός κανόνας, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ο διαχειριστής του συστήματος, ο οποίος δημιουργείται κατά την εγκατάσταση του συστήματος, κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Το όνομα του διαχειριστής του συστήματος και το συνθηματικό πρόσβασης που αυτός έχει δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εφαρμογές που δίνουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ποτέ και για κανένα λόγο. Ο root ή ο αλλιώς ο administrator είναι για να ελέγχει την βάση δεδομένων, για να δημιουργεί χρήστες, να δίνει δικαιώματα κτλ. Δεν είναι για να τρέχει, κατά κάποιο τρόπο, αν το βάλουμε σε εισαγωγικά το τρέχει, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα δεδομένα της βάσης δεδομένων. Με λίγα λόγια, όχι εφαρμογές που χτίζονται πάνω στον root, πάνω στον administrator. Είναι για άλλο πράγμα ο administrator μιας
βάση δεδομένων, ενός συστήματος βάσεων δεδομένων. Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα, και τώρα πια εφαρμογές κατά κύριο λόγο εννοούμε, κυρίες και κύριοι, διαδικτυακές εφαρμογές, θα πρέπει να γίνονται από χρήστες που έχουν πιστοποιημένη πρόσβαση τόσο μέσω του συνθηματικού τους, όσο και μέσα από τις τοποθεσίες του διαδικτύου που τους δίνεται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και σε αυτά τα αντικείμενα των βάσεων δεδομένων. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε και να δίνουμε επακριβώς αυτά τα οποία θέλουμε να δώσουμε και τίποτα παραπάνω. Σε κάθε χρήστη, κυρίες και κύριοι, που δημιουργούμε, θα πρέπει να δίνουμε τα ελάχιστα δυνατά προνόμια, έτσι ώστε αυτός ο χρήστης να επιτύχει την εργασία την οποία του έχουμε αναθέσει και τίποτα παραπάνω. Αν για παράδειγμα είναι αναγκαίο για έναν χρήστη να τροποποιεί, να εκτελεί δηλαδή εντολές update πάνω σε ένα αντικείμενο, σε ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων, του δίνουμε το δικαίωμα να κάνει update. Αν δεν χρειάζεται να κάνει delete ή δεν χρειάζεται να κάνει insert, δεν του δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Δεν δίνουμε περιτά και παραπανήσια δικαιώματα και στη συνέχεια τρέχουμε και δεν φτάνουμε, που λέει ο λόγος. Επίσης, κυρίες και κύριοι, μιας και αναφερόμαστε στα συνθηματικά, θέλω να σας πω λίγο το εξής. Έχουμε χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση γελίο συνθηματικό, τη λέξη secret pass ή οτιδήποτε άλλο. Τα συνθηματικά, όπως ξέρετε και από πολλές άλλες εφαρμογές, είναι περισσότερα σύνθετες ακολουθίες από χαρακτήρες, ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς, εναλλαγή πεζών κεφαλαίων κτλ. Κτλ. Δεν βάζουμε, με λίγα λόγια, απλές λέξεις ή φράσεις για συνθηματικό και κατά καιρούς τα αλλάζουμε. Όπως επίσης και έχουμε πει και σε προηγούμενο κομμάτι του μαθήματος, τα θυμόμαστε και δεν τα γράφουμε στο σημειωματάριο και τα βάζουμε σε κοινή θέα. Τέλος, κυρίες και κύριοι, κάτι για εσάς που ασχολείστε λίγο έτσι περισσότερο με τα δίκτυα και την ασφάλειά τους. Εάν η βάση δεδομένων που αναπτύσσετε και το σύστημά σας είναι έτσι ζωτική σημασίας για την εταιρεία σας, για τον οργανισμό που δουλεύετε κτλ., καλό είναι να μάθετε λίγο πράγματα για τα firewalls και τις αντιπυρικές ζώνες προστασίας. Είναι κάτι το οποίο βέβαια ξεφεύγει τελείως από το δικό μας μάθημα και τη σκοπιμότητα αυτής της διάλεξης. Αλλά όσοι ασχολείστε έτσι λίγο με την ασφάλεια δικτύων, ρίξτε μια ματιά και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το κομμάτι του μαθήματος σχετικά με τους χρήστες και την εκχώρηση δικαιωμάτων σε χρήστες των βάσεων δεδομένων. Να είστε καλά, θα τα πούμε στη συνέχεια σχετικά με την κρυπτογράφηση.